Χαίρομαι που σας βλέπω με την επίσημη στολή και όχι με τη στολή εργασίας. Κάποτε θα γινόταν και αυτό. Είναι η κοντινή μονάδα η οποία έχει μεγάλη επιτυχία στην επιχείρηση. Ναι, ήμουν. Ήρθε πάρα πολύ. Ήρθε στο κομμάτι δικό μας σπίτι, δικό μας παιδί. Έκανε πολύ δουλειά φέτος στα βασικά συμβάλλα, πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ αρχιέ θέλω πραγματικά καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπαιδεύουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σε λίγο το αλλά και σε όλους τους εκλογούς οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί με τους εργαζόμενους και να έχουμε πραγματικά ένα καλό καλοκαίρι. Πέρυσι όταν φορά την ίδια τις καταστατικές επιτυχίες Αυγούστου του 2021 είχα αναλάβει μια θέσμευση ότι θα κάνουμε μια σκληρή αξιολόγηση και θα προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αναδιάταξη των δυνάμεων. Στρατεύσαμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Υπουργό, για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιμάκησης. Και πιστεύω ότι σε όλους τους καλοπορέμενους Έλληνες πολίτες τα αποτελέσματα από αυτή τη δουλειά είναι ήδη όρατα. Το επίπεδο της προετοιμασίας ως προς τη δουλειά που έγινε στα δάση πριν ξεκινήσει η εκπαιδευτική περίοδος, ως προς τις νέες μονάδες τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει, οι οποίες πια μπορούν επιχειρησιακά και εισέρχονται μέσα στα δάση για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά πραγματικά στον πυρήνα της. Το γεγονός ότι είχαμε πολλά περισσότερα ενέργεια μέσα και δεν ακούσαμε ποτέ και από κανέναν παράπονο φέτος που είναι τα αεροπλάνα, που είναι τα ελικόπτερα. Όλα αυτά τα οφείλουμε στη σκληρή δουλειά την οποία κάνατε και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Καταρχάς η περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακόμα παραμένουμε σε εκρήγορση. Όμως είναι μια πάρα πολύ καλή απόδειξη ότι είμαστε σε θέση ως πολιτεία να γινόμαστε σύγκεκα. Να αναγνωρίζουμε με θάρρος τα λάθη μας και να προχωράμε μπροστά. Βέβαια, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα, η προετοιμασία μας απέναντι στις κυκλόμορφες κρίσεις, ακραία φυσικά φαινόμενα, θα πρέπει να είναι όλο ένα και πιο έντονη, όλο ένα και πιο οργανωμένη και πιστεύω ότι σε αυτό παίζουμε και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Σαν το Rescue U αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό δικό σου κλιματικό παιδί. Το στήριζες πάντα από την αρχή. Και φέτος ήμασταν σε θέση, όπως μας συνέδραμαν χώρες πέρυσι στις πολύ μεγάλες δικές μας δυσκολίες. Φέτος ήμασταν εμείς αυτοί, οι οποίοι στείλαμε ουσιαστικά τους γράφη και στην Αγία και στην Πορτογαλία, όταν οι φίλες αυτές οι χώρες ετοιμάστηκαν από πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οπότε, συγχαρητήρια και πάλι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.